Άσκηση 6α ομάδα λέει να προσδιορίσουμε το πλήθο των λύσεων χωρί να τα λύσουμε για τα συστήματα 2χ 5 ψ ίσον με 4, 6χ είναι 7 ψ ίσον 100. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των ορίζουσων. Η ορίζουσα D που είναι 2, 6, 5 και 7. Βλέπουμε ότι ισούται με 2 επί 7, μείον 6 επί μείον 5. Άρα 2 14 συν 30 που κάνει 44 που σημαίνει ότι είναι διάφορο του μηδενός. Άρα λοιπόν έχει μία μόνο λύση. Το πρώτο σύστημα λοιπόν έχει μία μόνο λύση. Στο δεύτερο σύστημα έχουμε 2χ 3 ψ ίσον με 40 και 4χ 6 ψ ίσον 80. Εδώ μπορούμε να προσέξουμε ότι ορίζοντα αντί των συντελεστών είναι 2-4-3-6 και ισούται με μείον 12 συν 12, 12 δηλαδή 0. Άρα λοιπόν το σύστημα αυτό ή θα είναι αδύνατο ή θα έχει άπειρες λύσεις. Για να διαπιστώσουμε τι γίνεται ακριβώς, το σύστημα γίνεται 2χ μείον 3 ψ ίσον με 40 και 4χ μείον 6 ψ ίσον 80. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στη δεύτερη εξίσωση θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε με το 2. Διαιρούμε λοιπόν τα πάντα με το 2. Γίνεται χ 3 ψ ίσον με 40. Και η δεύτερη εξίσωση 2 χ 3 ψ ίσον επίσης με 40. Όπως βλέπουμε λοιπόν οι δύο αυτές εξίσωσεις τελικά είναι μία εξίσωση. Ταυτίζονται δηλαδή. Άρα λοιπόν έχουμε άπειρες λύσεις που είναι όλα τα σημεία τη ευθεία 2 χ 3 ψ ίσον 40. Στο τρίτο σκέλο αυτή τη άσκηση έχουμε το σύστημα 3 χ συν ψ ίσον 11, η μία εξίσωση και μείον 9 χ μείον 3 ψ ίσον 2 η άλλη. Η ορίζουσα των συντελεστών θα είναι 3 και μείον 9 για του συντελεστέ του χ, 1 και μείον 3 για του συντελεστέ του ψ. Ισούται με 3 επί μείον 3, μείον 1 επί μείον 9, άρα ισούται με μείον 9 συν -9, 9, δηλαδή 0, Επομένω το σύστημά μα είτε είναι αδύνατο είτε έχει άπειρε λύσει. Για να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει, θα το λύσουμε με έναν από του τρόπου που έχουμε μάθει. Α πούμε με αντίστοιχου συντελεστέ. Με αντίστοιχου συντελεστέ, λοιπόν, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε την πρώτη εξίσωση επί 3. Οπότε θα γίνει 9χ συν 3ψ ίσον 11 επί 3 33. Η δεύτερη παραμένει όπω είναι. Και τώρα με μια πρόσθεση κατά μέλη θα βρούμε ότι το 9Χ-9Χ φεύγει αλλά και το 3Ψ-3Ψ φεύγει, δηλαδή μας μένει 0Χ και 0Ψ ίσον με 35. Και βέβαια η δεύτερη εξίσωση μπορεί να παραμείνει 9Χ-3Ψ ίσον 2, παρόλα αυτά βέβαια το σύστημα λόγω της πρώτης εξίσωσης είναι αδύνατο.